Θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε στον χώρο της υγείας. Τις προηγούμενες δύο μέρες είχαμε κινητοποιήσεις από τους επαγγελματίες στις δημόσιες δομές υγείας, διήμερη απεργία κινητοποίηση, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και κατά τόπους, αλλά και την μεγάλη κινητοποίηση στην Αθήνα. Για τους λόγους της κινητοποίησης αυτής, αλλά και για το τι συμβαίνει στην περιοχή μας, θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε με την βοήθεια του κυρίου Χρονόπουλου. Είναι μέλος στην Νοσοκομειακή Επιτροπή στο Νοσοκομείο των Γρεβενών. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας, κύριε Χρονόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Χριστόδουλε, και εμείς ευχαριστούμε με τη σειρά μας για την πρόσκληση. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η κινητοποίηση κατέληξε και σε συνάντηση των συνδικαλιστικών οργάνων των Ομοσπονδιών με την ηγεσία του Υπουργείου. Μένει να δούμε αν θα προκύψει κάποιο αποτέλεσμα και από τις κινητοποίησεις και από τις επαφές. Να ξεκινήσω με τους λόγους της κινητοποίησης. Τι αφορούσε? Ναι, λοιπόν, κύριε Χριστόδουλε, μετά από αρκετό καιρό συμμετείχαμε σε μια κινητοποίηση την οποία κάλεσε η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, αλλά και στη στάση εργασίας που προκήρυξε η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, γιατί κατά την άποψή μας θεωρούμε ότι μόνο μέσα από το δυνάμωμα αγώνων, κινητοποιήσεων και αντιστάσεων υπάρχει η όποια προοπτική βελτίωσης τόσο των όρων εργασίας και όσο και τη ζωή μας απέναντι σε αυτή την πολιτική που επιγραμματικά συνοψίζεται στο εξής: στην πλήρη υποβάθμιση της περιφέρειας και την πλήρη διάλυση αυτό που κάποτε ονομαζόταν Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κατά την εκτίμησή μας, για να το κάνουμε και έναν διάλογο σχετικό, να μην μονολογώ, αυτό δεν προέκυψε, δεν έκατσε, δεν έτυχε. Δεν είχαμε κάποια πανδημία τώρα στα κοντά, ούτε κάποιον πόλεμο. Αυτό αποτελεί συνειδητή επιλογή και κατεύθυνση διαχρονική αρκετών ετών και αρκετών πολιτικών κυβερνήσεων από τα χρόνια των τελευταίων δεκαετιών. Mm-hmm. Το κατεύθυνση σημαίνει πως κάπου πηγαίνει. Προς τα πού? Ναι, αυτό που σας είπα και νωρίτερα, ότι η δική μας άποψη που το βιώνουμε αυτά, αλλά νομίζω ότι το ίδιο πράγμα βιώνει και οι πολίτες και ο λαός σε όλη τη χώρα, πόσο μάλλον σε περιφέρειες και περιφέρειες σαν αυτές της Δυτικής Μακεδονίας που μπορούν να χαρακτηρίζονται κατά τμήματά τους απομακρυσμένες, Γρεβενά, Φλόρινα, mm-hmm. Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Καστοριά και ούτω καθεξής, λοιπόν, στην πλήρη διάλυση των υποδομών υγείας, στο ξεχαρβάλωμά τους και στην παραχώρηση κομματιών αυτού στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται τόσο για το επίπεδο της περίθαλψης, όσο και για τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν στον κόσμο και το πώς θα καλυφθούν. Άρα ξεκινούμε από το στελεχειακό προσωπικό, από την στελέχωση σε όλες τις ειδικότητες ιατρούς και λοιπούς νοσοκομειακούς, μεταφορείς, νοσηλευτές, διοικητικούς υπαλλήλους, σε όλα υπάρχουν κενά, ειδικά στην επαρχία. Ναι, σκεφτείτε μόνο αυτό, ότι αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο, θα αναφερθώ και στα επιμέρους, σε πανελλαδικό επίπεδο 20.000 συνάδελφοι, περιλαμβάνεται όλο το προσωπικό που αναφέρατε μέσα σε αυτά, είναι συμβασιούχοι, άλλοι με σύμβαση μερικού χρόνου, άλλοι με ορισμένου χρόνου, άλλοι με συμβάσεις COVID που παραμένουν ακόμα, άλλοι είναι επικουρικοί και αυτό είναι ένα μέρος μόνο των ελλείψεων. Και αυτές οι συμβάσεις, ανά τόσο και λίγο, είτε ανανεώνονται, είτε λίγουνε και δεν αντικαθίστανται, ή δίνονται σε εργολάβους εξωτερικούς, για να πιάσω όλο το φάσμα. Και όλο αυτό φαντάζεται ότι αν σε μια μέρα, μια σύμβαση, οι συμβάσεις αυτές τελειώσουνε, πρακτικά τελειώνει το εσύ το ίδιο. Αυτό είναι και το επιχείρημα σε αυτό που ακούμε από κυβερνητικά στελέχη, ότι δεν μπορεί να γίνει η μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Είναι ένα από τα αιτήματα της κινητοποίησής σας, γιατί οι συμβασιούχοι γνώριζαν από την αρχή της σύμβασής τους ότι έχουν ημερομηνία λήξης οι συμβάσεις τους αυτές. Ναι, προφανώς. Με αυτό όμως το σκεπτικό, αν το δούμε έτσι από την κυβερνητική πλευρά, εντείνεται διαρκώς ένας εκβιασμός και μια τρομοκρατία στον κάθε εργαζόμενο, ότι δουλεύεις τρεις μήνες, θα δούμε αν θα είναι άλλοι τρεις, θα δούμε αν θα είναι άλλοι έξι. Αυτό το καθεστώς της εργασιακής ανασφάλειας είναι και αυτό που εμποδίζει πρακτικά σε επίπεδο έστω περιφέρειας, σε επίπεδο απομακρυσμένων περιοχών, να επιλέξει και κάποιος σε αυτές τις απειροελάχιστες προκηρύξεις που γίνονται με το σταγονόμετρο, να πάει να βάλει τα χαρτιά του για μια θέση.
Και όχι μόνο άρα αυτό. Δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Και όχι μόνο αυτό, και το ότι καλύπτουν αυτές οι θέσεις ανάγκες οι οποίες είναι διαρκείς. Οι συνεχείς ανανεώσεις τουλάχιστον αυτό δείχνουν. Ναι, προφανώς. Προφανώς είναι διαρκείς οι ανάγκες. Όλα είναι ένας κρίκος αλυσίδας. Από τον τραυματιοφορέα μέχρι τον γιατρό και όλους τους ενδιάμεσους, ας πούμε, κρίκους μιας αλυσίδας, αν ένας κρίκος σπάσει, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Το ζήτημα ότι είναι εδώ πέρα, ακριβώς σε αυτό το καθεστώς της ανασφάλειας, εντείνεται και αυτό που τάχα μου κόπτονται οι εκάστοτε κυβερνώντες και οι πρώην και οι νυν, ότι θα προσπαθήσουν να φέρουν πίσω προσωπικό ή να προσλάβουν εξειδικευμένο προσωπικό που έφυγε στο εξωτερικό ή που απασχολείται αλλού. Αν στο ενδιάμεσο ένας συμβασιούχος που ξέρει ότι σε 3 μήνες τελειώνει η σύμβασή του, βρει μία εργασία αλλού σε οποιοδήποτε αντικείμενο, είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο εξωτερικό, το πιο πιθανό είναι ότι θα φύγει. Όταν δεν είναι εξασφαλισμένο ότι θα μπορέσει να συνεχίσει να εργάζεται εκεί πέρα. Και αυτό, επαναλαμβάνω, αφορά όλες τις κατηγορίες, αλλά και εν προκειμένου, επειδή το ζήτημά μας, όχι το ζήτημά μας, η κινητοποίηση αφορούσε και την Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών, αφορά ως επιτοπλίστων και το ιατρικό προσωπικό. Βεβαίως. Τι γίνεται στα Γρεβενά, ποια είναι η εικόνα? Λοιπόν, η εικόνα που έχουμε είναι η εξής, ότι 8 μήνες από την τελευταία κινητοποίηση που έγινε στην κεντρική, πάντημη κινητοποίηση που έγινε στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το νοσοκομείο εξαιτίας των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό φαίνεται ότι σιγά σιγά χειροτερεύουν. Μάλιστα. Με ποια έννοια? Ότι εκτός από τις γνωστές ελλείψεις στο αναισθησιολογικό τμήμα και στους εργαστηριακούς γιατρούς, έγινε η αποχώρηση μιας συναδέλφου νεφρολόγου και από ό,τι διαφαίνεται η παθολογική κλινική θα μείνει με 2 γιατρούς από 1η-1η του 24. Σε αυτό θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι ο καινούριος νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση για τους αγροτικούς γιατρούς για την πρωτοβάθμια ελοχεύει ο κίνδυνος να στερηθεί το νοσοκομείο και των αγροτικών γιατρών που εφημερεύουν, και προφανώς είναι οριακή η κάλυψη και από ιατρικό προσωπικό και στα υπόλοιπα αντμάτα, με αποτέλεσμα ένας αν αρρωστήσει, ένας αν δεν μπορέσει να εργαστεί για κάτι πρακτικά, να βραχυκυκλώνει ή να γίνεται αισθητή η απουσία του σε όλο το νοσοκομείο. Σε αυτό η λύση που έχει προκριθεί μέχρι στιγμής των ιδιωτών γιατρών με μπλοκάκι, που ναι μεν οι συνάδελφοι βοηθάνε και βγάζουν και αυτοί κομμάτι της δουλειάς, ωστόσο αφενός μεν είναι πρόκριση της λύσης της ένταξης του ιδιωτικού τομέα μέσα στο ΕΣΥ, αφενός μεν δεν μπορεί να καλύψει ΕΣΑΗ πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά ακριβώς είναι μια λύση μπάλωμα, δεν μπορεί να καλύψει τις διαρκείς και όλο και αυξανόμενες ανάγκες, δεδομένου ότι έχουμε και ένα πληθυσμιακό δεδομένο εδώ πέρα, έναν γυρασμένο πληθυσμό που εξ αντικειμένου έχει αυξημένες ανάγκες σε περίθαλψη. Βέβαια. Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν αυτό να καλυφθεί αποκλειστικά και μόνο από ιδιώτες γιατρούς οι οποίοι έρχονται να κάνουν 1, 2, 3 εφημερίες να βοηθήσουν κοινώς, να μπαλώσουν μια τρύπα και μετά επιστρέφουν και αυτοί στις δουλειές τους. Και επιπλέον στρώνει το δρόμο μέσω, ας πούμε, των κοινωνικών αντανακλαστικών στο να δημιουργηθούν διαφορετικές ταχύτητες εργαζομένων μέσα στο ΕΣΥ και να αρχίσει ένα αλληλοφάγωμα του γιατί εγώ δουλεύω με τέτοιες συνθήκες και εκείνος έτσι, και να διασπάσει ένα κοινό μέτωπο κατά την δική μας άποψη που θα μπορούσε όντως να χτίσει συνθήκες πραγματικού αγώνα, γιατί η μοίρα των εργαζομένων στα νοσοκομεία είναι κοινή. Και να βάλουμε σε αυτό, για να κλείσουμε το κομμάτι των διεκδικήσεων, τα συνδικαλιστικά σας ζητήματα, το μισθολογικό και η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το αναφέρω γιατί είναι κομμάτι των διεκδικήσεών σας. Πιστεύετε πως υπάρχει φως στο τούνελ, προκύπτει κάτι θετικό είτε από τις επαφές της Ομοσπονδίας με το Υπουργείο, είτε έστω από την αγωνιστική διάθεση των επαγγελματιών? Και για να το κλείσω το ερώτημα, οι τοπικές κοινωνίες σας αγκαλιάζουν στις προσπάθειές σας αυτές, γιατί η διεκδίκησή σας δεν αφορά μόνο το συνδικαλιστικό κομμάτι, αφορά και το ότι η κοινωνία χρειάζεται ένα υγιές νοσοκομείο? Προφανώς. Θα προσπαθήσω, γιατί βάλατε πολλά. Ναι, και παρακαλώ, έχετε χρόνο. Όχι, είναι η ουσία του ζητήματος αυτά τα οποία ρωτήσατε. Θα προσπαθήσω να τα πιάσω ένα-ένα όσο πιο επιγραμματικά μπορώ για να μην σας κουράζουμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτον, θεωρούμε ότι τα συντεχνιακά καλέσματα σε αγώνα, ότι αν το ζήτημα είναι μόνο ο μισθός και η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, που είναι και ναι, αυτά σημαντικά και δεν τα αγνοούμε, έτσι, αλλά ένα σκέτο συντεχνιακό κάλεσμα αποδυναμώνει την προοπτική ενός τέτοιου αγώνα. Ένα δεύτερο κομμάτι όσον αφορά τις συναντήσεις. Ο διαγωνισμός συνδικαλιστικών ηγεσιών
τόσο σε επίπεδο νοσοκομιακών γιατρών, όσο και σε επίπεδο ομοσπονδίας εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, ο ΕΝΓΕ και ΠΟΕΔΗΝ δηλαδή, όπως είναι γνωστά, για το ποιος θα είναι ο πρώτος συνομιλητής, ποιος θα τα πει καλύτερα ή θα παζαρέψει θέση με μια κυβερνητική ηγεσία, δεν χτίζει συνθήκες πραγματικού αγώνα. Mm-hmm. Με ποια έννοια το λέω αυτό? Ότι εδώ είναι δεδομένες οι εξαγγελίες, είναι δεδομένη η κατεύθυνση. Να συναντηθείς λοιπόν για να συζητήσεις του αν σε κάτι επιμέρους χωράει μια βελτίωση, κατά τη δική μας άποψη, δεν δημιουργεί συνθήκες πραγματικού αγώνα και αντιθέτως δημιουργεί απογοήτευση στα τμήματα εκείνα των εργαζομένων στα νοσοκομεία που δείχνουν μια άλλη διάθεση να το πάνε λίγο διαφορετικά. Και ότι σε αυτό το επίπεδο ακόμα και οι αγωνιστικές μεγαλοστομίες, όταν η κατάσταση έξω είναι πλέον ζωφερή, τόσο σε επίπεδο κοινωνίας, τόσο και σε επίπεδο εργαζομένων στα νοσοκομεία, δεν το διαχωρίζω, απλά προσπαθώ να δώσω τη διάστασή του, γιατί κοινωνία και εργαζόμενοι είναι για μας ένα και το αυτό. Ναι. Λοιπόν, αγωνιστικές μεγαλοστομίες ή τουφεκές στον αέρα δεν φέρουν αποτελέσματα. Για να το πω όσο πιο σύντομα γίνεται. Αν θες να κάνεις μια απεργία η οποία να πετύχει, παίρνεις το στελεχειακό σου δυναμικό σαν ομοσπονδία, γυρίζεις χέρι-χέρι όλα τα νοσοκομεία, ξεσηκώνεις τον κόσμο και κάνεις έστω μια 24ωρη απεργία η οποία θα αφήσει εποχή. Δεν κάνεις μια τουφεκιά που βγάζω ένα 48ωρο και ό,τι έγινε. Λοιπόν, όσον αφορά τις τοπικές κοινωνίες, ναι, η κατάσταση δείχνει ότι ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθέτησης ή κομματικής ένταξης, είναι αναγκασμένες οι τοπικές κοινωνίες, ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αναγκασμένος να πάρει θέση πάνω σε αυτό. Είτε θετική είτε αρνητική. Γιατί ακουμπάει ακριβώς τον σκληρό πυρήνα μιας πόλης, ενός νομού. Δεν μπορεί, όσο και αν θέλει, να το παίξει σε δύο βάρκες ή σε ίσες αποστάσεις, θα πάρει θέση. Το είδαμε αυτό και στα Γρεβενά. Είχε εδώ πέρα η κινητοποίηση πάνδημη υποστήριξη, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά. Το είδαμε πρόσφατα και στην Έδεσα, όπου ο Δήμος της Έδεσας πήρε θέση. Το ίδιο περιμένουμε και σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο Δήμου. Αλλά λέω ότι όλο αυτό δεν είναι θέμα παρακαλεσίας ή ηκεσίας «ελάτε», αφορά ακουμπά και τους ίδιους. Βέβαια, γιατί βέβαια, οι δικές τους κοινωνίες που τους εξέλεξαν θα κληθούν σε αυτές τις κοινωνίες να λογοδοτήσουν αν τα νοσοκομεία π.χ. της Δυτικής Μακεδονίας κλείσουν ή μετονομαστούν σε κέντρα υγείας ή αποκτήσουν άλλη χρήση. Ναι. Απόλυτα κατανοητά τα όσα μας αναφέρατε. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας, κύριε Χρονόπουλο. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια στους αγώνες. Ευχαριστούμε σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις οι οποίες να μπορέσουν πραγματικά να δώσουν μια διέξοδο. Καλή συνέχεια, καλούς αγώνες. Καλή συνέχεια και σας επίσης.